national community. Πάμε λοιπόν και στον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, στον Αχιλέα Πατσούκα, να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ό,τι αφορά στις κυρώσεις. Βεβαίως τον τόνο τον είχε δώσει ο Λαυρόφ ότι είμαστε συνηθισμένοι στο να τιμωρούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, τη Ρωσία. Ναι, έχουμε καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον παλιό μου καθηγητή, τον κύριο Λιάκουρα, που χαίρομαι που είναι στην παρέα σας. Είχαμε την πρώτη αντίδραση από τον Κρεμλίνο για το διάγγελμα και τις κυρώσεις του Πρόεδρου Biden. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Πεσκόφ, κανένας από το Κρεμλίνο δεν παρακολουθεί. Και σε λίγες μέρες. Πάμε και πάλι στον ανταποκριτή μας, τον Αχιλέα Πατσούκα, να δούμε ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο από το διάγγελμα Πούτιν. Ναι, αναφέρεται στη σχέση του Ουκρανικού στρατού με το ΝΑΤΟ και υποστηρίζει πως σε περίπτωση επέμβασης ή κλιμάκωσης, ουσιαστικά ο Ουκρανικός στρατός θα διοικείται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πάμε και στο Παντελή Γκόρ. Δύο περιοχές. Η ΕΡΤ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στις πηγές του ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στην Ανατολική Ουκρανία και βλέπουμε και την ανταποκριτριά μας στη Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, και τον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, τον Αχιλέα Πατσούκα, και τον Παντελή Γκόρ, που θα μας δώσει συνολικά τις πρώτες αντιδράσεις και όλες τις νεότερες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από σένα, Αχιλέα Πατσούκα, γιατί πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν. Τι ακριβώς είπε? Ναι, έκανε. Καταρχάς, το σημαντικό είναι ότι απευθύνθηκε σε Ρώσους και Ουκρανούς. Του Ρώσου Προέδρου θα συνδεθούμε με τον Αχιλέα Πατσούκα, ενώ βλέπουμε ήδη και την ανταποκρίτριά μας, την Ελένα Αργύρη, στην Ουάσιγκτον. Καλησπέρα και στους δύο συναδέρφους. Να ξεκινήσουμε, Αχιλέα, πρώτα με εσένα, για να δούμε τι λέει η ρωσική πλευρά. Καταιγιστικές λοιπόν είναι οι εξελίξεις ύστερα από την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει ύστερα από το διάγγελμά του στην αναγνώριση των δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ. Με τις μάχες μεταξύ του Ουκρανικού στρατού και των Ρώσων πολιτών να μένονται, αγωνία επικρατεί για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας και για το αν αυτές θα συνοδευτούν από επέμβαση. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής Επιτροπής Κρατικής Δούμας και υποθέσεων και πατριωτικών υποθέσεων της Ρωσίας, Λεωνίδ Καλάσνικοφ, υποστήριξε πως η πιθανότητα εισαγωγής ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφος των δημοκρατικών Ντομπάς μετά την αναγνώρισή του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένα γεγονός που πρέπει να θεωρείται 100% σίγουρο. Τώρα, η Συρία.